Καλησπέρα σε όλους. Γνωρίζαμε ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος, που πιστεύω και εύχομαι να μπορέσει να τερματίσει πρώτη και να πραγματοποιήσει τους στόχους της. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια και στον κύριο Πατζαρά και στην ομάδα του Τηλικράτη για τη δίκαιη νίκη τους. Εμείς σίγουρα δεν είμαστε καλοί. Δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Ολιγορήσαμε σε σημαντικές φάσεις και χωρίς να το καταλάβουμε στην αρχή του παιχνιδιού βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 2-0. Καταλαβαίνετε, όλα γίνονται πολύ δύσκολα για μας μετά. Στο δεύτερο μήχρονο μπορώ να πω, προσπαθήσαμε να παίξουμε, να κρατηθούμε στο γήπεδο, αλλά και πάλι δεν είμαστε καλοί. Η νίκη του Τηλικράτη είναι δίκαιη. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία και δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλλά είμαστε μια ομάδα που έχει γράψει μια θετική ιστορία στην ΓΑΜΑ Εθνική και απαιτούμε τον δέοντα σεβασμό. Είναι κρίμα να μην μας αφήνουν και εμάς να διεκδικήσουμε έστω αυτό το ελάχιστο που μπορούμε. Χωρίς, το τονίζω, χωρίς να θεωρώ ότι η διαιτησία έκρινε τον αγώνα. Αυτό το είπα εξ αρχής. Απλά να μας αφήσουν και να μας σεβαστούν και εμάς. Δεν είμαστε καμιά ομαδούλα που εμφανίστηκε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής χθες και προχθές. Έχουμε, επαναλαμβάνω, την ιστορία μας. Αυτό μόνο ζητάω. Να μας σεβαστούν στη συνέχεια για τον αγώνα το δύσκολο που έχουμε να δώσουμε. Να ρωτήσω γενικά για τον Εθνικό Φιλιππιάδος, που έχει πάρει πολλά και σημαντικά αποτελέσματα εκτός έδρας και μέσα στην έδρα του δεν μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Νομίζετε ότι είναι θέμα άγχους, τι είναι? Αν θυμάστε και στο προηγούμενο παιχνίδι με το Πανλευκάδιο, πάλι το τονίσαμε αυτό. Σε σχέση με την περσινή ομάδα, έχουμε χάσει 6-7 παίχτες βασικούς. Προσπαθήσαμε με νέα παιδιά που δεν έχουν την εμπειρία της κατηγορίας να τους αντικαταστήσουμε και να μπορέσουμε να σταθούμε. Βέβαια, αυτό στοιχίζει την ομάδα και στοιχίζει συνήθως στα εντός έδρας όπου η πίεση και το άγχος είναι πολύ μεγαλύτερα. Εκτός έδρας παίζουμε πιο απελευθερωμένα, γι' αυτό και πήραμε τους περισσότερους πόντους στα εκτός έδρας παιχνίδια. Η εκτός έδρας συγκομιδή της ομάδας μας δεν δείχνει μια ομάδα που πρέπει να νικεί στη βαθμολογία. Σίγουρα ο πρώτος παράγοντας είναι το άγχος και η απειρία των παιχτών. Να ευχηθώ καταρχήν καλή συνέχεια στην ομάδα του Εθνικού Φιλιππιάδας και να πετύχει το στόχο που έχει θέσει. Για μας ήταν ένα παιχνίδι που όλη τη βδομάδα είχαμε συζητήσει και είχαμε δουλέψει για τις δυσκολίες που θα συναντούσαμε, όπως ακριβώς και έγινε, απέναντι σε μια ομάδα που νομίζω ότι δεν είχε ήττα εκτός έδρας. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήμασταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ λογική, πάρα πολύ επιθετική. Προσπαθήσαμε να πλαγιοκοπήσουμε τις επιθετικές μας ενέργειες και δουλέψαμε πάρα πολύ καλά στο πρώτο 20 λεπτά από τη δεξιά πλευρά, από όπου και ήρθε το γκολ, βγάζοντας συνέχεια παίχτη παραπάνω. Βάλαμε και το δεύτερο γκολ. Είχαμε και μία-δύο ευκαιρίες ακόμα. Ο αντίπαλος σε καμία περίπτωση δεν απείλησε. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο πιο επιπόλοι, αν και χάσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Έχω στο μυαλό μου τρεις ευκαιρίες από τη γραμμή της εστίας. Με μεγάλη προσπάθεια βγάλαμε την μπάλα έξω. Φτάσαμε σε ένα τρίτο γκολ και πάλι δεν απειληθήκαμε, αν εξαιρέσω ένα σούτ στο 75 που απέκρουσε ο Καραγκούνης. Μία πέρα για πέρα δίκαιη και επιβλητική νίκη που μας δίνει και καλή ψυχολογία για τη συνέχεια. Ο κόσμος σήμερα βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, βλέπει την προσπάθεια που γίνεται, την προσπάθεια των παιδιών, την προσπάθεια του διοικητικού σχήματος και ελπίζω και στο επόμενο παιχνίδι με την Καστοριά να μπορέσουμε να κλείσουμε νικηφόρα αυτόν τον πρώτο γύρο. Η ομάδα είναι στην πρώτη θέση, απόλυτα μέσα στο στόχο, με πάρα πολύ προσπάθεια από όλους. Από τα παιδιά βέβαια, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, πολλή δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό και βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι να φτάσουμε στο τελικό στόχο. Τελειώνοντας ο πρώτος γύρος, είστε ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας? Κοιτάξτε, στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια νομίζω ότι η ομάδα έχει βάλει 10 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Παράγει πάρα πολλές ευκαιρίες.
έχει κρατήσει το 0, που είναι για μένα πάντα πρωταρχικός στόχος όταν θες να χτίσεις κάτι καλό και σοβαρό. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και 2-3 βαθμούς παραπάνω, τους οποίους πετάξαμε εμείς. Δεν μπορώ όμως να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Όταν είσαι στην πρώτη θέση, ανεξαρτήτως από το αυτοί που σου ακολουθούν με πόσους βαθμούς είναι πίσω, είμαστε, ξαναλέω, απόλυτα μέσα στο στόχο. Καλησπέρα. Ξέραμε ότι ήρθαμε να παίξουμε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Τηλεκράτης έχει φτιάξει μια πολύ καλή και έμπειρη ομάδα. Εμείς, παρόλα αυτά, μπήκαμε μέσα και χάσαμε κατά κράτος στο πρώτο ημίχρονο κάποιες σοβαρές και σημαντικές μονομαχίες και βρεθήκαμε πίσω στον γκολ από 2, θα τα θεωρήσω εύκολα γκολ. Καθαρά η ευθύνη τη δικιά μας. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά συμπεράσματα. Ο γηπεδόχος είχε μια υπεροχή. Λογικό, είναι μέσα στην έδρα του είναι. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι εκεί που έπρεπε να. Εκεί που πηγαίναμε να κάνουμε κάτι, πάλι μας γίνανε ο κύριος ρέφερε με τους βοηθούς του πίσω. Είναι μια φάση πεντακάθαρη σε μια φάση του πέναλτι, θα σταθώ. Δεν αλλοιώνουν τα αποτελέσματα, αλλά είναι 2-0. Δεν υπάρχει λόγος να μην το δώσει και δίνει μια αποβολή στον παίχτη μας, στο 90. Εντάξει. Αν αυτό δηλαδή θεωρηθεί δίκαιο και μονομαχίες υπάρχουν, κάποιοι παίχτες είχαν μέσα έντονες βρυσίες, θα τα πούμε έτσι, σχήμα, όταν δίνεις κάτι το δίνεις και στους δύο, δεν δίνεις έναν. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στη Λευκάδα. Ο Εθνικός είναι 10 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν έχει να φοβηθεί ούτε έδρες, ούτε ονόματα, ούτε αντιπάλους. Και ο Εθνικός είναι εδώ ακόμα. Έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος. Έχεις αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες εκτός από μια ομάδα που απομένει τώρα. Βλέπεις ότι ο Εθνικός έχει τα φόντα για να μείνει στην κατηγορία. Ο Εθνικός έχει ιστορία, έχει φανέλα. Δεν είναι άγνωστη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τον Εθνικό το φοβούνται, ο Εθνικός δεν φοβάται. Όποια και να είναι η θέση του, όποιο και να είναι το ρόστερ, ό,τι και να είναι η κάθε χρονιά που είναι και δύσκολες σε όλο τον κόσμο και στις προσωπικές δουλειές παντού, ο Εθνικός είναι Εθνικός. Ο Εθνικός μέχρι και τον τελευταίο αγώνα, μέχρι και τον τελευταίο λεπτό θα είναι εκεί που πρέπει. Καλησπέρα και από μένα. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν καλύτεροι και αξίζαμε την νίκη. Έχουμε ένα παιχνίδι τώρα για να τελειώσει ο πρώτος γύρος στην Καστοριά. Κοιτάμε μόνο την νίκη και να κάνουμε καλές γιορτές. Εσύ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος σχεδόν. Έχεις δει όλες τις ομάδες. Βλέπεις ότι ο Τηλικράτης είναι μία από τις καλύτερες ομάδες πρωταθλήματος και ίσως η καλύτερη. Είμαστε καλύτεροι πιστεύω, έχουμε παίξει με όλες τις ομάδες που απομένει η Καστοριά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Νομίζω το αποδεικνύουμε και στο γήπεδο αυτό.